Για θύμισέ μου τι είναι αγαπώ με την καρδιά μου. Για θύμισέ μου τι είναι ψυχή, τι είναι αγάπη, έγνοια. Τα αισθήματα που μας κάνουν ανθρώπους στη δύσκολη στιγμή. Τότε που μας έχουν πραγματικά ανάγκη, τότε που έχουν ξεχάσει και ζούμε για τη μια στιγμή που ο άνθρωπός μας θα επανέλθει. Κυρία, είναι αμνήμων που βρήκαμε να τριγυρνάει μόνη στην πλατεία των Λιονταριών. Πού είμαστε? Η ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Βολιαντοπούλου βρέθηκε εκτός των τυχών της γενέτειρας πόλης του Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο, στην τέταρτη κατά σειρά sold out προβολή της. Να βλέπει συνεχώς, να θέλει ο κόσμος να δει την ταινία ξανά και ξανά, νομίζω ότι βλέπει ότι έκανε κάτι πολύ καλό. Οπότε είναι πολύ όμορφα τα συναισθήματα που έχω τώρα. Το μόνο που θέλω να πω στους συντελεστές μου είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ότι τα καταφέραμε. Μπορούν να περάσουν αισθήματα και συναισθήματα τέτοια που να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα και την όση αυτή καθ' αυτή, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την όσο. Οι συντελεστές και οι πρωταγωνίστριες Ανδριανή Αγγελιδάκη και Αμαλία Ζαριανάκη συγκίνησαν και συγκινήθηκαν μεταφέροντας το μήνυμα της αφύπνισης αλλά και της παρηγοριάς ότι κανείς δεν είναι μόνος του σε αυτή την τόσο ψυχοφθόρα δοκιμασία. Γνωρίζετε τι είναι το Αλτσχάιμερ? Αυτό που βιώνετε μέσα στο σπίτι σας, στην καθημερινότητά σας, δεν το βιώνετε μόνο εσείς. Το βιώνει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά το έχουμε ενοχοποιήσει πάρα πολύ στις μέρες μας. Ότι, okay, σε πολλούς συμβαίνει. Αυτό που νιώθεις, ξεπέρασέ το, πρέπει να σταθείς δυνατός, να στηρίξεις τον άνθρωπό σου, χάνοντας τον ίδιο στον εαυτό στην όλη πορεία. Δεν είστε μόνοι σας. 730 μέρες, 80 εθελοντές, χορευτές, επαγγελματίες του είδου, ηθοποιοί, κύριος Κωστολάτης, κύριος Ζουγανέλης, κύριε Καρδρογέρη, και όχι μόνο, πάρα πολλοί, συμμετείχαν σε αυτή την ταινία εθελοντικά. Και η ταινία τα κατάφερε. Αν μη τι άλλο, αυτοδιοικητικοί και υγειονομικοί φορείς του Ρεθύμνου χαιρέτησαν το όλο εγχείρημα που αγκαλιάστηκε αμέσως από το κοινό με ευαισθησία και ενδιαφέρον και σειρά δράσεων να προγραμματίζονται όπως ανακοινώθηκε κατά την προβολή. Θα ήθελα με το νέο έτος, έχουμε συζητήσει με τη δική μας εταιρεία Alzheimer, να οργανώσουμε μια εσπερίδα, ένα σεμινάριο, θα δούμε με ποια μορφή. Και όταν της είπα, μα γιατί κάνεις τόσα πολλά, αφού δεν καταλαβαίνει και δεν σε ξέρει. Μου λέει και με αποστόμωσε με μια κουβέντα και μου λέει, ξέρω και την καταλαβαίνω, αλλά την γνωρίζω πολύ καλά εγώ. Αναγκαζόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας, συνήθως να αντιμετωπίσουμε τους γονείς μας, να αλλάζουν μορφή σιγά σιγά και εμείς, χωρίς να έχουμε εκπαιδευτεί, να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Ακολουθεί προβολή της ταινίας στον Άγιο Νικόλαο στις 13 Νοεμβρίου, στα Χανιά στις 16 Νοεμβρίου, ενώ τέλη του μήνα στις 24 Νοεμβρίου η ταινία θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Μανουλό, είσαι καλά?